με τη θεωρία της ανοχής και επιτήρησης που ήρθε από τη Γαλλία, τέριαξε το πράγμα να μεταφερθούν όλα τα πορνεία, όλες οι κοπέλες, σε μια περιοχή έξω από τον Πειραιά. Στα γύρω-γύρω αυτού του μεγάλου πορνείου καταγράφηκε μια σειρά τραγουδιών που είναι ήδη γνωστά ρεμπέτικα και δείχνει ότι το ρεμπέτικο μέσα σε αυτούς τους χώρους ήταν και κυρίαρχο στοιχείο έκφρασης. Πάρα πολύ γνωστές προσωπικότητες στο ρεμπέτικο υπήρξαν και αγαπητικοί και σωματέμποροι στα Βούρνα. Είμαι ο Γιάννης ο Φελέκης και βρισκόμαστε στα πάλι πότε Βούρλα που σήμερα δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό που ήταν πριν 50 χρόνια. Από το 1972 που εγώ έτυχε να είμαι εδώ φιλοξενούμενος του Παπαδόπουλου και του Πατακού.